Κωνσταντίνος Γρίβας, καθηγητής γεωπολιτικής και σύγχρονων στρατιωτικών τεχνολογιών στη Σχολή Ευελπίδων, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς όρισατε, κύριε Γρίβα. Καλώς σας βρήκα. Κύριε Γρίβα, έχουμε δύο μεγάλες αιστείες πολέμου που ταράζουν την παγκόσμια ισορροπία. Η μία είναι στην Ουκρανία και η τελευταία εξέλιξη που είχαμε με την προώθηση, τουλάχιστον κατά τις πληροφορίες βορειοκορεατών, στην Ανατολική Ρωσία με σκοπό το Κρούσκ, την περιοχή Κρούσκ, έχει πυροδοτήσει σενάρια έντονης κλιμάκωσης. Πώς βλέπετε αυτό το φαινόμενο? Ναι, είναι κάτι που καταρχάς μας δείχνει αυτό το συμβάν, πόσο γρήγορα, πόσο έχει επιταχυνθεί ο ιστορικός χρόνος και πόσο γρήγορες αλλαγές βιώνουμε. Δηλαδή, αν το λέγαμε αυτό το πράγμα πριν 10 χρόνια, θα ήταν σε σενάριο επιστημονικής φαντασίας και αν. Ωστόσο συμβαίνει και συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Σίγουρα είναι μια κίνηση κλιμάκωσης από πλευράς της Ρωσίας. Σίγουρα είναι μια επικίνδυνη κίνηση δεδομένου ότι δίνει λαβή, δίνει πάτημα και στην αποδό πλευρά, την πλευρά της Δύσης, να προχωρήσει και αυτή σε κλιμάκωση. Με αποτέλεσμα κλιμάκωση στην κλιμάκωση να δούμε που θα το πάμε. Από την άλλη ωστόσο είναι μια κίνηση που δείχνει πόσο προχωράει αυτή η περιβόητη ευρασιατική συσπήρωση, την οποία τα σπέρματα της οποίας τα είχαμε εντοπίσει, πολύ τα είχαμε εντοπίσει, πριν από δεκαετίες. Λοιπόν, και μας λέγανε τότε διάφοροι, ας πούμε, ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, ότι η Ρωσία με την Κίνα έχουν ανταγωνιστικά στοιχεία, ναι, αλλά ακριβώς επειδή έχει δημιουργηθεί αυτή η φοβερή γεωπολιτική δυναμική, βλέπουμε τις μεγάλες ευρασιατικές δυνάμεις να έχουν βάλει εντελώς στην άκρη τις διασφορές τους και να συσπυρώνονται. Εκτός από την κίνηση αυτή που είναι μια εντυπωσιακή έτσι, εξέλιξη, είδαμε και την πολύ πιο σημαντική για μένα εξέλιξη που είχαμε στο Καζάν με την προσέγγιση Ινδίας-Κίνας, που τουλάχιστον είναι σε ένα αρχικό στάδιο, που αν συνεχιστεί, αυτό σημαίνει ότι η Ινδία προσεγγίζει έτι περαιτέρω το πανευρασιατικό σχήμα. Ξέρετε, και η Κίνα και η Ρωσία, μάλλον και η Κίνα και η Ινδία, διεκδικούν μια στενότατη σχέση με τη Ρωσία. Ειδικά για την Ινδία είναι θέμα υπαρξιακό. Η Ινδία με την Κίνα μεταξύ τους είναι ανταγωνιστές έως εχθροί. Λοιπόν, εάν όμως καταφέρουν και βρουν ένα modus vivendi, τότε η δυναμική αυτή επιταχύνεται. Οπότε πρέπει να δούμε αυτή την κίνηση των βορειοκορεατών στο πλαίσιο αυτής της πανευρασιατικής συσπήρωσης που τίνει να δημιουργηθεί, η οποία είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνη για τα δικά μας συμφέροντα, δηλαδή της Δύσης σε βάθος χρόνου, και δείχνει πόσο λάθος είναι η πολιτική που ακολουθούμε. Από στρατιωτική σκοπιάς, επίσης είναι μια σοφή κίνηση, γιατί το βασικό θέμα, το βασικό πρόβλημα του Πούτιν είναι να μην εγκλωβιστεί σε ένα παρατεταμένο πόλεμο με πολύ μεγάλες απώλειες στον πληθυσμό που θα έχανε την υποστήριξη της χώρας, του λαού του, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το να χρησιμοποιεί έναν από τους μεγαλύτερους στρατούς στον πλανήτη, γιατί ο βορειοκορεατικός στρατός από τους μεγαλύτερους στρατούς στον πλανήτη, ουσιαστικά η Βόρειος Κορέα είναι ένα μεγάλο στρατόπεδο για αυτή τη δουλειά, του προσφέρει πάρα πολύ μεγάλη έτσι άνεση, ας πούμε. Από την άλλη, και η Βόρειος Κορέα, επειδή το εθνικό αφήγημα της Βορείου Κορέας που συντηρεί και αυτό το υπεραυταρχικό καθεστώς είναι ένας πόλεμος, μια λογική αντίστασης ενάντια στους Αμερικανούς και σε αυτό που θεωρούν οι ίδιοι αμερικανικό υπεριαλισμό. Άλλωστε έχουν πολύ πικρές μνήμες από τον πόλεμο της Κορέας που οι Αμερικανοί είχαν προκαλέσει όλεθρο στον άμαχο πληθυσμό της Βορείου Κορέας με μαζικούς βομβαρδισμούς. Και αυτό λοιπόν λειτουργεί και για το καθεστώς της Βορείου Κορέας θετικά, γιατί προσφέρει μια αίσθηση έτσι συμμετοχής στα διεθνή δρόμενα σε πρωταγωνιστικό επίπεδο, εθνικής υπερηφάνειας, εκδίκησης και. Οπότε είναι μια κίνηση win-win μέσα στον ευρασιατικό πυρήνα. Ωστόσο, για μένα το πιο σημαντικό, θα το πω για μία ακόμη φορά, είναι ότι αυτή η εξέλιξη δείχνει πόσο μεγάλη δυναμική έχει αυτή η προσέγγιση των ευρασιατικών κρατών, που τη θεωρούσαν πολλοί ότι δεν μπορούσε να συμβεί, συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας, και δείχνει πόσο λάθος είναι η πολιτική της Δύσης εναντίον όλων, που ουσιαστικά σπρώχνει
τις μεγάλες ευρασιατικές δυνάμεις στη μία συναγκαλιά της άλλης. Στο ίδιο πλαίσιο είναι και η διεύρυνση που έχουμε στους BRICS, γιατί όλες οι χώρες που είναι εκεί έχουν μεταξύ τους αντιθέσεις, αλλά την ίδια στιγμή, επειδή υπάρχει ο κοινός εχθρός που λέγεται τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει εκεί μια διεύρυνση. Είναι στο ίδιο πλαίσιο και αυτό? Σίγουρα είναι αυτή η δυναμική των BRICS, είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Κοιτάξτε, οι BRICS δεν είναι τώρα κάποιο, πολλοί νομίζουν ότι είναι κάποιο συμπαγές σχήμα κτλ. Όχι, είναι ουσιαστικά μια πολύ, ούτε καν χαλαρή συσπήρωση, τίποτα. Είναι ένα φόρουμ χωρών που έχουν κάποια κοινά συμφέροντα. Δεν σημαίνει όμως όλοι θέλουν να λειτουργήσουν σε έναν πολυπολικό κόσμο, όλοι θέλουν να απαλλαγούν από την ηγεμονία του δολαρίου, αλλά μέχρι εκεί. Δεδομένου δε ότι βλέπουμε και χώρες που είναι εχθρικές μεταξύ τους, όπως είναι η Κίνα με την Ινδία, επαναλαμβάνω. Αν και στο Καζάν είχαμε, το ξαναλέω γιατί αυτό είναι κοσμοϊστορικό γεγονός, είχαμε την αρχή μιας διαδικασίας προσέγγισης που αν συνεχιστεί θα αλλάξει τον παγκόσμιο χάρτη. Αλλά σίγουρα ναι, η BRICS είναι κομμάτι αυτής της νέας πολυπολικής παγκόσμιας αρχιτεκτονικής που διαμορφώνεται. Δεν είναι καταρχήν εχθρική έναντι της Δύσης, εάν η Δύση αποδεχθεί τη λογική ότι είμαστε σε πολυπολικό κόσμο, ότι δεν μπορούμε να λειτουργούμε εναντίον όλων, δεν είμαστε οι παγκόσμιοι ηγεμόνες για να καθορίζουμε τα παγκόσμια δρόμενα, γιατί αν το κάνουμε αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ και κάποιο καιρό, τότε ουσιαστικά θα σπρώξεις και ήδη το κάνεις τις άλλες χώρες σε μια υπερσυσπήρωση και τότε θα έχουμε πρόβλημα πολύ μεγάλο. Η εξέλιξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή με την απάντηση που είχαμε από το Ισραήλ δεν ήταν η αναμενόμενη που να πυροδοτήσει περαιτέρω αντιδράσεις, έτσι τουλάχιστον όπως είχαν συζητηθεί. Η δε απάντηση από το Ιράν που λέει ότι θα απαντήσουμε αλλά δεν επιθυμούμε πόλεμο δείχνουν ότι πάει το πράγμα προς στάθμιση με όρους μέσα Ανατολής, βέβαια, η στάθμιση, και την ίδια στιγμή η αγορά και η τιμή του πετρελαίου δεν δείχνουν να έχουν ταραχθεί. Σε αυτό τώρα και σε αυτό που συμβαίνει στην, για να απαντήσετε συνολικά τα λέω, και σε αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία, γιατί σε μια εβδομάδα έχουμε τις αμερικανικές εκλογές, μία πιθανή άνοδο του Τραμπ, τι μπορεί να σημαίνει? Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Κοιτάξτε, οι αμερικανικές εκλογές είναι λάθος να το βλέπουμε ως ανταγωνισμοί προσώπων. Ο Τραμπ είναι ένας απρόβλεπτος άνθρωπος, έχει και αυτός τα αρνητικά του. Εγώ δεν τον θεωρώ, όπως τον θεωρούν πολλοί στην Ελλάδα, στο σωτήρα της ανθρωπότητας. Από την άλλη, δεν τον θεωρώ και την απόλυτη απειλή. Αντιθέτως, θεωρώ ότι γύρω από τον Τραμπ έχουν συσπηρωθεί οι πιο ορθολογικές δυνάμεις του αμερικανικού συστήματος εξουσίας, που αντιλαμβάνονται το παγκόσμιο παιχνίδι ως έναν γεωπολιτικό ανταγωνισμό και μόνο, και θέλουν να λειτουργήσουν εθνοκεντρικά μέσα σε αυτό. Στην αποκή πλευρά, στην πλευρά των δημοκρατικών, υπάρχουν δυνάμεις γύρω από την Καμάλα Χάρις που έχουν συσπηρωθεί δυνάμεις που λειτουργούν σε πολύ μεγάλο βαθμό, πολύ πιο ανορθολογικά από ό,τι οι Ρεπουμπλικάνοι. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι αυτοί που προέρχονται από τους νεοσυντηρητικούς, οι οποίοι θεωρούν ότι αυτοί μισούν την ίδια τη δυτική ταυτότητα, μισούν τις συλλογικές ταυτότητες, είναι όλοι αυτοί που προωθούν την κουλτούρα που τη λέμε woke, αλλά αυτό είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου, είναι πολύ πιο βαθύ το φαινόμενο, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν έθνη, δεν υπάρχουν φύλλα, δεν υπάρχει τίποτα, μια κουλτούρα απόλυτου μηδενισμού, και για να μπορούν οι συλλογικές οντότητες όπως είναι οι χώρες να λειτουργήσουν σε περιβάλλον απόλυτου μηδενισμού, τι κάνουν με βάση την ψυχολογία του βάθους? Δημιουργούν σκοτεινά είδωλα, δηλαδή δαιμονοποιούν τους γεωπολιτικούς τους αντιπάλους, αντιμετωπίζουν με μεταφυσικό χαρακτήρα, έτσι ώστε να καλύψουν το δικό τους το επαρξιακό κενό, προβάλλοντας τους εαυτούς τους ως το αντίθετο κάποιου δαιμονοποιημένου αντιπάλου. Αυτά, να μην τα ακούν οι ακροατές μας ως θεωρίες τέτοιο, είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν, και δεν συμβαίνουν μόνο τώρα, συμβαίνουν εδώ και καιρό. Ο Πασκάλ Μπρικνέρ, ας πούμε, λέει ότι οι Αλγερινοί απόκτησαν εθνική ταυτότητα δαιμονοποιώντας τους Γάλλους, για παράδειγμα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Οπότε έχουμε από τη μία αυτούς στους δημοκρατικούς, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να λειτουργήσουν ορθολογικά στον ανταγωνισμό έναντι της Κίνας και της Ρωσίας, και θα οδηγηθούμε σε ακραίες καταστάσεις. Και αυτοί έχουν κάνει μια ιδιόρυθμη συμμαχία
με τα πιο ακραία φονταμενταλιστικά στοιχεία μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα θρησκευτικά φονταμενταλιστικά, αυτοί που θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η Νέα Ιερουσαλήμ, the city over the hill, έχουν αποστολή από το Θεό να επιβάλλουν τις αμερικανικές αξίες και όλοι οι υπόλοιποι είναι όργανα του Σατανά. Λοιπόν, όταν τα ενώσεις όλα αυτά, δημιουργείται μια παρανοϊκή ανάγνωση του κόσμου, δημιουργείται μια αίσθηση παντοδυναμίας η οποία δεν υπάρχει και δεν δικαιολογείται και προωθείται αυτή η ψευδοστρατηγική εναντίον όλων, η διπλή, η τριπλή, τετραπλή ανάσχεση που τη λένε αυτοί. Οπότε τι γίνεται, οδηγούνται οι άλλες δυνάμεις, επαναλαμβάνω, σε συσπήρωση και τότε τα πράγματα θα πάνε σε ένα νέο είδος, ένα νέο διπολικό σύστημα, πολύ πιο επικίνδυνο από αυτό που ζήσαμε στα χρόνια του ψυχρού πολέμου. Οπότε εγώ, εάν ήταν να στοιχηματίσω, θα στοιχημάτιζα στον Τραμπ ότι είναι πολύ καλύτερη επιλογή για την ανθρωπότητα, δυνητικός, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι και εκεί πέρα δεν μπορεί να δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα ή ο Τραμπ είναι ο καλός της υπόθεσης. Πάνω σε αυτό, σε όλο αυτό που είπατε πριν για την κουλτούρα woke και το πεδίο του μηδενισμού, είδαμε ότι και ο Biden και η Καμαλά Χάρις πλέον σε αυτό κατεβάζουν πάρα πολύ τους τόνους, γιατί βλέπουν ότι με το να ταυτίζονται τόσο πολύ με τις μειοψηφίες παίρνουν και τη δύναμη του ψήφου των μειοψηφιών. Όμως, αν προχωρήσει ας πούμε, σε αυτό που έχει προαναγγείλει ο Τραμπ, ότι θα σταματήσει τη χρηματοδότηση ας πούμε, στην Ουκρανία και με τον Νετανιάχου να έχουν μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, πώς θα εξελιχθούν στα δύο πεδία? Κοιτάξτε, ευελπιστούμε ότι εάν όντως το κάνει αυτό ο Τραμπ, που δεν ξέρω αν θα τον αφήσουν να το κάνει, αλλά εν πάση περιπτώσει αν το κάνει, αν βγει καταρχάς, αν τον αφήσουν και αν τον αφήσουν να κάνει την πολιτική του, αυτό θα είναι θετικό, δεδομένου ότι στην Ουκρανία η κατάσταση έχει βαλτώσει. Δεν έχει αυτός ο πόλεμος από στρατιωτικής άποψης και αλλά και από στρατηγικής άποψης. Δεν έχει νόημα. Το μόνο που γίνεται, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση οι Ουκρανοί να καταφέρουν να νικήσουν την Ρωσία και να ανακαταλάβουν τις περιοχές αυτές που έτσι κι αλλιώς είναι οι κάτοικοι τους είναι σαφώς υπέρ της Ρωσίας. Λοιπόν, τέλος πάντων, οπότε πρέπει να σταματήσει έστω και με μια έθραυστη ειρήνη τύπου Βορείου Νοτιού Κορέας, ας πούμε, όχι με κάποια παγιωμένη ειρήνη, με κάποια κατάπαυση πυρός. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό γιατί αλλιώς η κατάσταση αυτή μπορεί να οδηγεί σε επικίνδυνη υπερκλιμάκωση. Και τέλος πάντων, να πάρουμε ανάσα και εμείς στη Δύση να σκεφτούμε πιο ορθολογικά την κατάσταση, να δούμε τι πάει να δημιουργηθεί προς Ανατολάς και να δούμε πώς μπορεί να υλοποιηθεί μια υψηλή δυτική στρατηγική, αν υπάρχει ένα ενιαίο μέγεθος που λέγεται Δύση, γιατί άλλο πράγμα η Δυτική Ευρώπη, άλλο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος πάντων, μια ευρωπαϊκή ας πούμε, υψηλή στρατηγική που να είναι υπέρ των συμφερόντων της Ευρώπης και να αποφευχθεί η δημιουργία μιας υπερδύναμης που στα ανατολικά που θα είναι η συσπήρωση των ευρασιατικών δυνάμεων. Αυτό ελπίζω. Λοιπόν, στο πεδίο του Ισραήλ, θεωρώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Τραμπ ή με οποιοδήποτε άλλο θα συνεχίζουν να στηρίζουν το Ισραήλ, αλλά λελογισμένα, υπό την έννοια ότι εάν το Ισραήλ θέλει να εμπλακεί σε κάποια μορφή μεγάλη κλίμακα πόλεμο με το Ιράν, αυτό είναι εκτός πραγματικότητας. Ο μόνος τρόπος για να το κάνει είναι να συμπαρασύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα ολοκληρωτικό πόλεμο, που σε αυτή την περίπτωση πάλι θα είχαμε εμπλοκή και της Ρωσίας και της Κίνας, ή να γίνει προσβολή του Ιράν με πυρηνικά όπλα. Άλλη ορθολογική, λογική εντός εισαγωγικών, το λογική δεν υπάρχει. Και το είδαμε τώρα και με την επίθεση. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι ναι, μεν ο Τραμπ θα στηρίξει φυσικά το Ισραήλ, όπως κάνουν όλες οι αμερικανικές κυβερνήσεις, αλλά θα τους βάλει και λίγο πάγο υπό την έννοια σταματάτε, παιδιά, βρείτε κάποια άκρη να απεμπλακείτε από αυτό το πράγμα, το οποίο δεν οδηγεί πουθενά. Τώρα θέλω να κλείσουμε κάτι δικό μας. Έχουμε στα σκαριά μια ιστορική επίσκεψη του Προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη στον Λευκό Οίκο από τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν μετά από περίπου 30 χρόνια άτυπου εμπάργου λόγω των σχέσεων με την Τουρκία. Έχει καταδειχθεί σαν μια επιτυχία της κυπριακής διπλωματίας. Πώς βλέπετε εσείς αυτή την εξέλιξη? Κοιτάξτε, σίγουρα είναι μια επιτυχία. Και κατά την άποψή μου αποτελεί μία ακόμη ένδειξη ότι η κατάσταση στην Ουάσιγκτον αλλάζει αργά αλλά σταθερά. Κατανοούν ολοένα και περισσότερα κομμάτια του αμερικανικού συστήματος εξουσίας πόσο σημαντική είναι μια παραγωγική σχέση με το ελλαδικό κράτος και την κυπριακή δημοκρατία.
πόσο σημαντικό είναι να στηριχτούν οι δύο αυτές οι κρατικές συνιστώσεις του ελληνισμού ώστε να αποτελέσουν ένα φρένο ενάντια στην Τουρκία, και πόσο, και αυτό επίσης εμέσως επιβεβαιώνει ότι ένα μεγάλο κομμάτι του Αμερικανικού κατεστημένου αρχίζει να αντιμετωπίζει την Τουρκία ολόνα και περισσότερο ως απειλή και όχι ως γεωπολιτική ευκαιρία. Αυτό είναι κάτι που το λέμε εδώ και καιρό. Είδαμε και την κίνηση αυτή των 24 βουλευτών των Αμερικανών να ζητήσουν, να πιέσουν για την στήριξη της Ελλάδος και για την τιμωρία εντός εισαγωγικών της Τουρκίας. Οπότε βλέπουμε ότι δημιουργείται μια πολύ σοβαρή ευκαιρία. Άνθρωποι σαν και εμένα τη λέμε εδώ και καιρό. Λοιπόν, το πρόβλημα ποιο είναι? Θέλει η ελλαδική κυβέρνηση, όχι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ειδικώς, γενικότερα αυτό που λέμε το πολιτικό σύστημα εξουσίας, να συγχρονιστεί με το ιστορικό γίγνεσθε και να προσπαθήσει να αποτελέσει αυτό που υποτίθεται ότι θέλει εδώ και δεκαετίες, δηλαδή να είναι το ακρότατο όριο της δυτικής αρχιτεκτονικής και το προνομιακό στοιχείο, να έχει μια προνομιακή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ή θέλει να κάνει τα χατήρια της Άγκυρας εις βάρος των εθνικών συμφερόντων αλλά και εις βάρος και των δυτικών συμφερόντων που υποτίθεται ότι προωθεί? Αυτό είναι για μένα το μεγάλο ερώτημα. Έχει παίξει ρόλο σε αυτό η εξέλιξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που το Ισραήλ έχει ως σανίδα σωτηρίας και στα εναλλακτικά του σχέδια βάζει πάντα την Κύπρο? Που... Σαφώς. Έχει παίξει ρόλο αυτό? Σίγουρα. Η Κύπρος, δηλαδή, εάν σε κάποιο ακραίο σενάριο η Κύπρος πέρναγε υπό την κατοχή της Τουρκίας ολοκληρωτικά, και συνακόλουθα δεν είναι μόνο το έδαφος, αλλά είναι και η θάλασσα, τότε το Ισραήλ θα βρισκόταν σε μια τρομακτικά επικίνδυνη και δυσάρεστη γι' αυτό γεωπολιτική φυλακή. Όπως σε μικρότερο βαθμό το ίδιο θα συμβεί εάν η Τουρκία καταφέρει και επιβάλλει αυτά τα παρανοϊκά που λέει, προωθήσει τη γαλάζια πατρίδα και εγκλωβίσει και το Ισραήλ και την Αίγυπτο, τους κλείσει μέσα στο τουρκικό γαλάζιο έδαφος, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, όπως θέλουν να κάνουν κάποια κομμάτια εδώ του ελληνικού συστήματος εξουσίας, που συζητάνε χαρούμενα, ας πούμε, για το πώς πρέπει να τα βρούμε με την Τουρκία και πόσο δίκιο έχει η Τουρκία που έχει μεγάλη ακτογραμμή και όλα αυτά τα παρανοϊκά, τα γελία, τα φρυναφήματα που ακούμε κατά καιρούς. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να κατανοήσουμε ότι πλέον βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο στη σχέση μας με την Τουρκία, ή θα ορθώσουμε ανάστημα να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας. Εάν δεν το κάνουμε, θα υποστούμε ένα τρομακτικό ακροτηριασμό και πλέον θα χάσουμε και την ευκαιρία αυτή που υποτίθεται, ξανατονίζω, είναι το όραμα όλων αυτών των δυτικόφιλων ηγετικών στρωμάτων εδώ και δεκαετίες, να γίνουμε ένα ισχυρό κομμάτι της αμερικανικής γεωστρατηγικής. Και εκεί πλέον τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα. Εάν το κάνεις και αυτό, αποδεικνύεται ότι εν τέλει δεν είναι η Ουάσιγκτον που αποφασίζει στην Ελλάδα, είναι η Άγκυρα και οι παραφιάδες της. Μάλιστα, κύριε Γρίβα, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα που είχαμε και την ανάλυση. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.